φίλε ΠΑΟΚ. Μεταγραφές. Κοίταξε, αφού με καλέσατε, δεν θα μπορούσα παρά να έρθω. Αλλά εγώ θέλω να ευχαριστήσω γιατί μου δώσατε τη χαρά να δείξω και στην πράξη την αγάπη που έχω για την ομάδα. Να κάνω ένα πολύ σύντομο ταξιδάκι στη Θεσσαλονίκη, να ξεφύγω από τις Αθήνας. Να γνωρίσω από κοντά όλο το team και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Να ευχηθώ και καλές γιορτές Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, καλή χρονιά και πάντα πρωταθλητές και πάντα ό,τι να είναι εκεί. Αλλά δεν πειράζει και πρωταθλητές να μην είμαστε, δεν πειράζει, εμείς τους αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Και για μένα είναι η ομάδα της καρδιάς μου, δεν μπορούσα να πω όχι. Ο Αντρέας σίγουρα. Το είπα από την αρχή, έχει ταλέντο. Του είπα ότι εντάξει, επειδή κοντεύει να τελειώσει η καριέρα του σε λίγα χρόνια, μετά έχει έτοιμη. Εγώ τον παίρνω κατευθείαν δηλαδή να παίξουμε παρέα, δεν το συζητάμε. Και ο Ρασβάνι ήταν μια χαρά. Τα έλεγε, εντάξει. Μπράβο, μπράβο, guys. Τη μεγάλη δεκαετία του 80, μετά το match εκεί με την Bayern, το φοβερό, το ιστορικό. Μετά είχα κάποιους φίλους οι οποίοι μου με ενημέρωσαν λίγο για την ιστορία του ΠΑΟ κλπ. Και στην ουσία ήμουνα Ολυμπιακός, αλλά δεν ήμουνα φανατικός, ξέρεις. Περισσότερο Παναχαϊκή ήμουνα. Αλλά μετά γοητεύτηκα από αυτή την ομάδα και από τότε ΠΑΟΚ, σταθερά. Ναι, το πατσατζίδικο του Ασλανίδη. Που κατέβαινα και στην Αθήνα και έτρωγα καμιά φορά και τον έβλεπα και εντάξει, δηλαδή αισθανόμουν έτσι. Ένα αυτό και δεύτερο, οι αναφορές στο ΠΑΟΚ, στο Βαλκανιζατέρ, την ταινία που ήταν μεγάλη μου χαρά που μπορούσα να είμαι επιτέλους δημόσια και ΠΑΟΚτζής. Όχι, ιδιαίτερα δεν. Ίσως να έχω κάνει εγώ λίγο bullying και το λέω και ντρέπομαι λιγάκι, αλλά δεν έχω δεχτεί. Όχι. Ξέρεις, είμαστε λίγοι στην Αθήνα οι ΠΑΟΚτζίδες και νομίζω ότι μας σέβονται οι άλλοι, γιατί αριθμητικά τουλάχιστον υπερέχουν όλοι. Οπότε μας αντιμετωπίζουν, λέω, έλα τα καημένα αυτοί οι λίγοι, ας πούμε. Αλλά όχι, δεν έχω αντιμετωπίσει πολύ. Απλώς όλοι με θεωρούσαν Ολυμπιακό λόγω του καφέ της χαράς και μου δίνανε συγχαρητήρια κάθε φορά που μας κέρδιζε ο Ολυμπιακός και εγώ σπάραζε η καρδιά μου. Υγεία, τίποτα άλλο. Εδώ που είμαστε, υγεία, να είμαστε καλά όσο μπορούμε και όσο αντέχουμε. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Και από τη μεριά μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε να ευχαριστούμε τον κόσμο και εμείς από την πλευρά της τέχνης και η ομάδα από την πλευρά του αθλητισμού.